Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Όλοι μας γνωρίζουμε και έχουμε επισκεφτεί την Ακρόπολη εδώ στην Αθήνα, η οποία εκφράζει το μεγαλείο του κλασικού πνεύματος, του κλασικού ελληνισμού, του προχριστιανικού, και βέβαια, όπως γνωρίζουμε, εκφράζει και το Βυζάντιο, γιατί είχε μεταβληθεί σε Παναγία Αθηνιώτισσα, σε εκκλησία, στην οποία προσκύνησαν και οι αυτοκράτορες. Υπάρχει όμως και μία άλλη Ακρόπολης, που είναι εξίσου και ίσως μεγαλύτερη σημασίας και ακτινοβολίας. Είναι το Άγιον Όρος. Είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας. Δεν γνωρίζω τι θα είχαμε πάθει και ποιοι θα είμαστε στην ταυτότητά μας στην Ελληνορθόδοξη εάν δεν υπήρχε το Άγιον Όρος. Ευτυχώς, το Άγιον Όρος, ο Άθωνας όπως λέγεται, που είναι η δεξιότερη χερσονησίδα της Χαλκιδικής, λέγεται όλη αυτή η χερσονησίδα, όπως βλέπουμε σε αυτόν εδώ τον πίνακα, λέγεται ολόκληρη αυτή η χερσονησίδα Άγιον Όρος, επειδή κατοίκησαν εκεί μοναχοί και έγιναν μοναστήρια, και επομένως χώρος προσευχής, αγιασμού, ασκήσεως, θυσίας και ανυψώσεως, ανατάσεως των Άγιων Θεών, χώρος μεταμορφώσεως των μοναχών, ακόμη και των επισκεπτών που για λίγες μέρες κάμουν τον κόπο να ταξιδέψουν και να προσκυνήσουν αγιαλείψανα, εικόνες σε κάποια μοναστήρια, να παραστούν σε κάποιες λειτουργίες, σε μια αγρυπνία έστω, για να αναβαπτιστούν μέσα στο πνεύμα της χάριτος, στο πνεύμα του Ορθοδόξου ήθους, που σε όλη την πληρότητά του εκεί το συναντάμε ολοζώντανο. Ο Μέγας Αθανάσιος, τον βίο του Μεγάλου Αντωνίου, μας γράφει: «Κι έτσι λοιπόν συγκροτήθηκαν μοναστήρια και η έρημος οργανώθηκε σε πόλη από τους μοναχούς που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και εγγράφηκαν μέλη της ουράνιας πολιτείας». Ήταν το 305 όταν τα έγραφε αυτά. Ο μοναχισμός είναι γνωστή μορφή ζωής που υπάρχει και προ-Χριστού. Βέβαια οργανώνεται μέσα σε ένα άλλο κλίμα, σαν ουράνια επιγής πολιτεία, οργανώνεται με τους μεγάλους πατέρες, με το Μέγα Βασίλειο και τους άλλους πατέρες. Πιο μπροστά βέβαια, με το Μέγα Αντώνιο, το Μέγα Αθανάσιο, που ήταν μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου. Είναι λοιπόν στη μνήμη όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, τα περίφημα μοναστήρια της Ανατολής, της Αφρικής, της Νητρίας και άλλης Αφρικής και προπαδός της Αιγύπτου, τα μοναστήρια στο Σινά, τα προσκυνήματα τα μοναστικά σε όλη τη Χερσόνησο του Σινά, που ήταν εκατοντάδες μοναστήρια, μεγάλα και μικρά προσκυνήματα, τα μοναστήρια στην Παλαιστίνη, τα μοναστήρια στη Συρία, στη Μικρασία, στον Πόντο, στην Πόλη και στο Άγιον Όρος, και στη συνέχεια τα μοναστήρια στις βαλκανικές χώρες και σε αυτή την λεγόμενη Αγία Ρωσία, η οποία ανέδειξε πολύ αξιολόγους στάρετς, μεγάλες μορφές μοναχών. Αυτή η μοναστική λοιπόν πολιτεία του Αγίου Όρους είναι σήμερα η μοναδική στον κόσμο που διασώζει τόσα πολλά μοναστήρια, βέβαια με λίγους μοναχούς, αλλά αρκετούς, είναι γύρω στους 1500 με 1800 μοναχούς, οι πιο πολλοί είναι Έλληνες ως προς την εθνότητα, και πασχίζουν και αγωνίζονται να συντηρήσουν αυτόν τον θησαυρό,
να αναστηλώσουν αυτή την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, την οποία θαυμάζουν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου και για τον τρόπο της ζωής, των μοναστικών, των ορθόδοξων τρόπων ζωής, προπάντως των κοινοβίων, αλλά και των μονών που είχαν ιδιάζουσα μορφή μοναστική, των ιδιορύθμων δηλαδή, αλλά και όλων των άλλων μορφών της ασκήσεως μοναστικής που υπάρχουν εκεί, όπως είναι οι σκήτες, όπως είναι τα καλύβια, όπως είναι οι λαύρες, οι κοινότητες, όπως είναι τα διαβατικά, όπως είναι και άλλες μορφές, τα κελιά, όπως είναι τα καθίσματα, τα ησυχαστήρια, όπως είναι οι καλύβες, οι τρύπες, οι σπήλαιες μες τις οποίες κρύφτηκαν αιώνες ολόκληρους για να είναι άγνωστοι, ασκητές που έδωσαν τα πάντα για την απάθεια, την κατά Χριστόν, για τον αγιασμό, για την υπέρβαση των αδυναμιών, για την νίκη κατά των παθών και για το να γίνουν χρήσιμοι έτσι στην κοινωνία και στην Εκκλησία. Θα πείτε, μα πώς χρήσιμοι? Αυτοί που δεν δουλεύουν να βγάλουν μεροκάματο στον κόσμο, που δεν χτίσουν, θα πείτε, σχολιά και εκκλησίες και καμπαναριά, που δεν κάνουν παιδιά για να δυναμώσει η κοινωνία που έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι αυτή η αποστολή και προσφορά των ασκητών και των ερημητών, των αναχωρητών? Είναι η αποστολή τους να γίνονται η καρδιά του σώματος της Εκκλησίας, να γίνονται οι πνεύμονες και να μας δίνουν το θείον οξυγόνο της χάριτος, να γίνονται οι ορμόνες οι πνευματικές που τονώνουν και δυναμώνουν το σώμα της Εκκλησίας. Θα πούμε και σε άλλη εκπομπή για την μυστική λειτουργικότητα των μονών του Αγίου Όρους, που έρχονται όχι μόνο οι Έλληνες επισκέπτες, που χάρη τουρισμού καμιά φορά από περιέργεια επισκέπτονται και όμως ωφελούνται και μεταμορφώνονται ακόμα και οι πιο άπιστοι. Κάτι λίγο εδώ θα προσκυνήσουν τίμιο ξύλο, κάτι εκεί ένα Άγιο Λείψανο που μοσχομυρίζει, όχι ένα και δύο, μεγάλα λείψανα, άφθονος θησαυρός Αγίων Λείψανων, κάτι εκεί θα του συγκινήσει μία Αγία εικόνα, κάποιο θαύμα ίσως συμβεί σε άλλο μοναστήρι, ίσως κινηθεί η καντήλα εκκινούμενη θαυματουργή στη Μονή των Ιβύρων, η καντήλα της Παναγίας που είναι τρεις οκάδες ασήμι και κινείται κατά τρόπων θαυματουργικών και μας προμήνυσε και χαρμόσυνα αλλά λίγα χαρμόσυνα πολλά πένθυμα γεγονότα. Εκκινήθη πένθυμα η καντήλα, δηλαδή μέρες νηστείας και σαρακοστές προ του Κυπριακού και χάσαμε την Κύπρο. Εκκινήθη πένθυμα προ του σεισμού το 81 που έγινε στην Κόρινθο και μας το ανήγγειλαν οι πατέρες. Εκκινήτω πριν από το 91, πριν από την σφαγή της Σερβίας, μέρες και μήνες και ειδού η σφαγή της Ορθοδοξίας στη Σερβία. Εκκινήτω και έπειτα και ειδού οι ταλαιπωρίες και περιπέτειες του κόσμου. Κάτι θα δει ένα γέροντα, θα πείτε άξεστο, αναμίζοντα τα μαλλιά, αν δεν φοράει το σκούφο, αν κάνει δουλειά καμιά φορά και του φύγει ο σκούφος, και τα γένια που δεν κάθεται να τα χτενίσει μπροστά στον καθρέφτη, και θα πει μια κουβέντα απλοϊκή και θα δείξει την αθωότητα και την αγάπη στο πρόσωπό του, που συγκινεί, συγκινεί ακόμα και τους πιο σκληρούς και τους πιο άπιστους. Κάτι λοιπόν θα δει στο φυσικό αυτό περιβάλλον που, όπως λέγουν οι γεωπόνοι και οι ειδικοί επιστήμονες της Χλωρίδας, είναι ένας βοτανικός παράδεισος. Κάτι θα μυρίσει από τις μυρτιές, από τους θάμνους, θα νιώσει σαλιβάνι, τη μυρωδιά από το χώμα που είναι ποτισμένο με τους ίδρωτες τους ασκητικούς,
των γεροντάδων που δουλεύουν πολύ περισσότερο και χειρονακτικά και πνευματικά από ό,τι δουλεύουμε εμείς στον κόσμο. Θα νιώσουν τη μοσχοβολιά λοιπόν του χώματος από τους Αγίους, από τα Άγια Λείψανα, από τους Μάρτυρες, από τους Οσίους. Θα νιώσουν την μεγαλοπρέπεια του τοπίου όταν ανατέλει ή όταν δει ο ήλιος, όταν κάθονται σε κάποιους εξώστες των μαστηρίων, όπως φέρει πίν στη Μονή, στη Μονόπετρας, που λες και είσαι στον αέρα και τρέμεις μήπως φύγει το μπαλκόνι και έχεις να πέσεις κάτω, δεν ξέρω, 500 μέτρα είναι στο βάθος η θάλασσα, τόσο ύψος έχει η Μονή αυτή, σε τόσο ύψος είναι κτισμένη, σε ένα απότομο βράχο. Και είναι ακριβώς στην άκρη, λες και είσαι στον αέρα, λες και είσαι σε αεροπλάνο. Και όταν δεις λοιπόν όλες αυτές τις νισταμένες, τις ομορφιές του Αγίου Όρους, δεν μπορείς παρά να εσωτερικευτείς, να δεις το βάθος του είναι σου, των άλλων εαυτών σου, να δεις τα πάθη σου, να δεις τις κακομοιριές σου, να δεις τα κουσούρια σου, να δεις τους εγωισμούς σου, να δεις τα πείσματά σου, να δεις τις αθλειότητές σου, να δεις την ύπαρξή σου, να δεις τι νόημα έχει αυτή η ζωή που όλοι φεύγουν και κανείς δεν μένει αιώνιος. Να δεις λοιπόν τα προβλήματά σου και να ξεχάσεις λίγο τον κόσμο και την τύρβη της πολύβουης κοινωνίας που τρέχει σαν τρελή σε ένα χορό τρελαμάρας. Ναι, σε ένα χορό τρελαμάρας. Άντε σπουδή, άντε δουλειά, τρέξε, τρέξε, δεν μας φτάνουν. Άντε περιορίες, μεροκάματα, τούτο, εκείνο, προβλήματα, προβλήματα, τρέχουμε, τρέχουμε, τρώμε ένα στον άλλον. Πόλεμοι, πόλεμοι, φοβέρες πολέμων, κίνδυνοι κινδύνων, προβλήματα, 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 και δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα σωστά. Και τελικά τι μένει στον άνθρωπο, ξεχνιέται και γίνεται ένα ρομποτάκι, γίνεται ένα πιονάκι στη σκακέρα του παιχνιδιού των μεγάλων, στη σκακέρα του παιχνιδιού των ανταγωνισμών, των εγωισμών, των νεοσφορικών εγωισμών κάποιων πλανηταρχών, είτε θρησκευτικών είτε πολιτικών. Γίνεται ο άνθρωπος λοιπόν ένας αγχώδης τύπος που αδειάζει από ψυχή, χάνει την ψυχή του. Πού να βρω την ψυχή μου, λέει ένα τραγούδι. Χάνει ο άνθρωπος την ψυχή του, χάνει το πνεύμα του, πάβει να λειτουργεί πολυδιάστατα και γίνεται μονοδιάστατος, γίνεται σαν ένα κουφάρι, άδειο από πνεύμα, άδειο από αγάπη και καλοσύνη, από λογική και σοφροσύνη, από αρετές και χαρίσματα, από πνεύμα Άγιον. Και τρέχει, 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 τρέχει και δεν σταματάει. Εκεί όμως σταματάει για λίγο. Δεν σταματάει ο χρόνος, αλλά νιώθει ο χρόνος ο φυσιολογικός, αλλά υπερβαίνεται και αυτός ο φυσιολογικός λεγόμενος χρόνος. Ξεχνιέται ο άνθρωπος και συλλογιέται. Ξεχνάει τον χρόνο και τα προβλήματα και τις μέρημνες και εμβαθύνει στο είναι του και βρίσκει τον εαυτόν του και λέγει τι είναι ο άνθρωπος, και καμιά φορά μακαρίζει τους γεροντάδες, τους κοινοβιάτες και ασκητές και ερημίτες και τους ενσπηλαίες και όρεση και τεσοπές της γης ευρισκομένους μέσα στην ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου που τους επισκιάζει, μέσα στην ισορροπία την πνευματική, μέσα στην απάθεια, μέσα στη γαλήνη και την ειρήνη, μέσα στην αγάπη που πλημμυρίζει. Και θέλουν καμιά φορά αυτοί οι γεροντάδες με τα τριμμένα ράσα, με τα μπαλωμένα πέδιλα, θέλουν να μας αγκαλιάσουν και να μας φανερώσουν τον Χριστό της αγάπης, να μας φανερώσουν τι είναι ορθοδοξία που την χάσαμε εμείς, την χάνουμε μέσα στα γρανάζια της τυπικότητας, της σχολαστικότητας, της ρουτίνας της καθημερινότητας. Ναι, μέσα σε αυτές τις φροντίδες που και στην Εκκλησιά ακόμα δεν νιώθουμε την ανάταση, γιατί και εκεί προβλήματα,
Να φτιάξουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να φτιάξουμε το άλλο. Και ξεχνάμε την ψυχή μας και ξεχνάμε ότι θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνον για αυτόν τον κόσμο. Ούτε έχουμε ενώδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλουσα να επιζητούμε. Και ξεχνάμε ότι γίναμε ποιμένες και δεν ποιμένουμε. Και είμεθα ως πρόβατα πλανόμενα και κινδυνεύουμε από τον λύκο της πλάνης, από τον λύκο θα λέγαμε της του άγχους και της απογνώσεως. Γιατί όταν δεν ζούμε την κοινωνία, την ζώσα κοινωνία με τον Χριστό, όταν το Άγιο Πνεύμα δεν πλημμυρίζει τις καρδιές μας να ξεχυλίζει με το λόγο μας και να σφραγίζει τα έργα μας και έτσι να οδηγεί τους ανθρώπους, τότε τι ορθόδοξοι είμαστε. Και εμείς οι κληρικοί και επίσκοποι ακόμη. Τι είναι λοιπόν, ποια είναι η αποστολή μας, ποιο μήνυμα δίνουμε στον κόσμο σε μια απέραντη ερημία τσιμέντων που φιλοξενούν ανθρώπους που τους τυραννούν στα τσιμεντόσπιτα σαν τα ποντίκια στη φάκα, μες στις παγίδες αυτές που φτιάξαμε, που δεν είναι πολιτείες αλλά είναι κόλαση. Και μετά λέμε πως θα είναι η κόλαση όταν βράζει μέσα στο λιοπύρι το τσιμέντο, όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στον θόρυβο, μέσα στα προβλήματα προπαντός, τα πνευματικά, τα ηθικά, τα κοινωνικά, τα βιοποριστικά, τα πολιτικά, τα εθνικά, τα τόσα προβλήματα. Δεν είναι μια κόλαση λοιπόν αυτή η κοινωνία των πόλεων, η ακοινώνητη, η απέραντη ερημία των πολιτιών, των ανθρωπίνων, ακοινώνητων κοινωνιών? Για τούτο στο Άγιον Όρος, όπως και σε άλλα καλά μοναστήρια, γινόμαστε πιο κοινωνικοί και νιώθουμε περισσότερο άνθρωποι και περισσότερο καταλαβαίνουμε την παρουσία του Θεού να μας μιλάει με ένα φτωχό απλό οικολόγο από ένα γέροντα, να μας μιλάει με το θρόισμα της λεπτής άβρας που μας κομυρίζει από ιόδιο και τα φύκια της θάλασσας, που μας κομμωρίζει το ελαφρό αεράκι ή το δυνατό αεράκι που περνάει μέσα από τις καστανιές και τα έλατα και τις κουμαριές και τα άλλα δέντρα του βοτανικού παράδεισου. Ναι, αυτό το Άγιον Όρος είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας μας, όχι μόνον για τα μνημειώδη μοναστήρια με τους πύργους, με τα τείχη, με τους προμαχώνες, γιατί είχαν επιθέσεις συνέχεια από τους κατακτητές, από Σαρακινούς, από Τούρκους, από και από άλλους Καταλανούς, παπικούς, σταυροφόρους, ψευτοχριστιανούς δηλαδή, και ληστές πάσης φύσης. Γι' αυτό έκαναν μικρές πολιτείες, τα μοναστήρια περικυκλωμένα με τα ωραία εκείνα τείχη και τους υπανύψηλους πύργους, για να αγωνίζονται υπερβομών και αισθειών, για να αγωνίζονται για τα Άγια Κοιμήλια, για τις εκκλησίες να μην τις βεβηλώσουν, για τις μοναστικές αδελφότητες να μην τις φάξουν και τις σύρουν στα σκλαβοπάζαρα οι Σαρακινοί πειρατές και οι άλλοι πειρατές που τόσο πολύ ελιμένοντο στις θάλασσες της Μεσογείου. Αυτή λοιπόν η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας μας, οι μοναστικές πολιτείες του Αγίου Όρους, θα μας απασχολήσουν σήμερα, για όσο έχουμε επιπλέον χρόνο σήμερα, και σε άλλη εκπομπή, ίσως λίγαν προσεχώς, να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα, για να γνωρίσουμε πιο κοντά αυτό το περιβόλι της Παναγιάς, όπως το είπε η παράδοση και όπως το θέλει η ίδια η Παναγία. Και θα πείτε, περιβόλι της Παναγίας στο Άγιον Όρος, δηλαδή φυτεύει λουλούδια η Παναγία εκεί? Βεβαίως φυτεύει λουλούδια η Παναγία, και λουλούδια δεν είναι μόνο τα άνθη, τα εύωσμα, τα υλικά,
Λουλούδια είναι οι πατέρες, οι ασκητές που ευωδιάζουν με την πνευματικότητά τους, με την πνευματική τους ζωή. Δεν είναι αφηρημένη πνευματικότητα. Είναι άγιο πνευματική ζωή. Βέβαια, αν βρούμε μια εξαίρεση την οποία κακώς χρησιμοποιούν για να σκανδαλίσουν κάποια μέσα ενημερώσεως και ηλεκτρονικά, τηλεοράσεις και εντύπα, κακώς κάκιστα πήγαν οι κύριοι να δουν το Άγιον Όρος ποιο είναι. Πήγαν να καθίσουν τουλάχιστον μια εβδομάδα να δουν πόσες αγρυπνίες κάμουν. 4 καμιά φορά τη εβδομάδα και είναι λίγο. Να δουν τις ακολουθίες, να ενταχθούν έστω για λίγες μέρες στο πρόγραμμα, να σηκώνονται από τις 1:30-2 τη νύχτα, να πηγαίνουν στον όρθρο, στο μεσονυχτικό, στον όρθρο και στις μακροσκελείς ακολουθίες, στις παρακλήσεις, στις ώρες και στη συνέχεια στη Θεία Λειτουργία, ώστε να ξημερώνει και να βγαίνει και ο ήλιος και να είναι μέσα στην Εκκλησία 6, 7, 8 ώρες. Και αν είναι αγρυπνία, να αρχίζει από το εσπέρας της προηγούμενης μέρας και να φτάνει το μεσημέρι της άλλης ημέρας κοντά 18 ώρες αγρυπνία και καμιά φορά και περισσότερες ώρες. Έχουν δει λοιπόν αυτή την άσκηση αυτών των γερόντων, των πατέρων, που είναι όχι μόνον κάποιοι που αποθαρρύνθηκαν από το ότι δεν μπόρεσαν να λύσουν τα προβλήματα στον κόσμο, ή από τότε που απογοητεύτηκαν από την ψευτιά και κατεργαριά του κόσμου τούτου, ώστε να ισχύει και ο στίχος της γραφής «Πας άνθρωπος ψεύτης». Όχι, δεν είναι μόνον αυτοί, είναι νέοι επιστήμονες, πολλοί γιατροί, πτυχιούχοι του πολυτεχνείου, μηχανολόγοι. Δεν θα αναφέρω τώρα ονόματα, αν χρειάζεται θα αναφέρουμε. Οικονομολόγοι, άλλες ειδικότητες και παντός επαγγέλματος και από υψηλά επαγγέλματα προέρχονται πολλοί μοναχοί του Αγίου Όρους, που δεν είδαν τον κόσμο με απεσιοδοξία, αλλά εθέλθησαν από ένα άλλον τρόπο ζωής, τον ησύχιον τρόπο ζωής, που δεν είναι απραξία βουδιστική, που είναι ενεργός συμμετοχή σε μια ανάβαση, σε μια κλίμακα αναβάσεως των αρετών του αγιασμού, της θεώσεως, της χριστοποιήσεως, της μεταμορφώσεως, που γίνεται τώρα σε ένα άλλο θαυόριον όρος, που μεταμορφώνει τους Αγίους Πατέρες, ακόμη εν μέρη όσων είναι δεκτικοί, μεταμορφώνει και τους προσκυνητές. Κάκιστα λοιπόν κάμουν και βέβαια πληρώνονται αυτά τα μέσα ενημερώσεως που θέλουν να σπηλώνουν και το Άγιον Όρος. Αν κάτι συμβεί έξω από το Άγιον Όρος για κάποιο μοναχό που τον έδιωξαν κακόν, ή για κάποια πληροφορία που πολλές φορές είναι διαστρέβλωση της πραγματικότητας και είναι ψέμα, να απασχολούν την κοινή γνώμη και δεν βλέπουν τι είναι το Άγιον Όρος σαν το σύνολο. Να κατηγορήσουμε και τον Χριστό επειδή είχε τον Ιούδα τον προδότη. Άρα ανάξιος και ο Χριστός, κακός και ο Χριστός. Επειδή κάλεσε και έδωσε όλη την αγάπη του και στον Ιούδα τον προδότη. Και αν μέσα στους 12 βρέθηκε ένας Ιούδας προδότης, χάνει την αξία των σύνολων των Αποστόλων. Ο προδότης αντικαθίσταται από τον Ματθία κατά την Πεντηκοστή, πρώτης Πεντηκοστής. Και ο Χριστός δεν πάβει να είναι ο σωτήρας, ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, το Άγιον Όρος είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Και επομένως οφείλουμε όχι να ερχόμαστε μετά τους ξένους, οι οποίοι αναγνωρίζουν το μεγαλείο αυτού του Αγίου Όρους της Ακροπόλης Ορθοδοξίας και το επισκέπτονται και σπουδάζουν και πηγαίνουν και στις βιβλιοθήκες να δουν τα χρυσόβουλα, να δουν τα χειρόγραφα, να δουν τις χιλιάδες των περγαμηνών, των βιβλίων, να θαυμάσουν λοιπόν τις 13.000 χειρόγραφα
τις 20.000 εικόνες, τις 500.000 τα έντυπα, τα 1.700 κτίσματα με την ιδιορυθμία αυτή της μοναστικής αγιορείτικης πολιτείας, με τα τείχη, με τους πύργους, όπως είπαμε, με τα ωραία καθολικά, όταν λέμε καθολικά, εννοούμε τις κεντρικές γενικές εκκλησίες της ολοκληρίας των μοναχών που εκεί είναι όλοι οι μοναχοί που συνέρχονται και απ' έξω από το μοναστήρι, από τα κέλια, από τις από όλες τις θέσεις που σκορπίζονται οι μοναχοί και ζουν, από τις καλύβες, από τα διαβατικά, από τις ηχαστήρια, όταν είναι κυριακές, μεγάλες γιορτές και πανηγύρια. Αυτά λέγονται καθολικά. Με τους πολλούς τρούλους, τις μολυβένιες στέγες, με τους ωραίους χορούς που δίνουν πιο πολύ την αίσθηση του σταυρού, δηλαδή εκεί που ψάλλουν οι χοροί των αγιοριτών πατέρων, ο δεξιός χορός και ο αριστερός χορός έχουν μια διεύρυνση κυκλική, σαν άλλη αψίδα όπως είναι το Άγιο Βήμα, και έχουμε πλέον έτσι τους χορούς των αγιοριτών πατέρων που τους ακούμε να ψέλνουν σε αγρυπνίες και σε μεγάλες πανηγύρεις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς σε αυτή την αγιορείτικη μοναστική πολιτεία? Εμείς σήμερα θα πούμε κάποια λίγα εισαγωγικά για να αποκτήσουμε έστω μία, και κυρίως οι γυναίκες που δεν μπορούν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος, και θα δείξουμε και σε άλλη εκπομπή και κάποιες εικόνες. Κρίμα που δεν έχουμε δυνατότητα να δείξουμε διαφάνειες, που έχω χιλιάδες διαφάνειες από όλα τα μοναστήρια και τις κήτες του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος λοιπόν είναι αυτή η χερσονησίδα, η δεξιά της Χαλκιδικής, που αποτελείται περίπου από 60 χιλιόμετρα μήκος, 8 με 12 πλάτος, που έχει 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 360 έχει επιφάνεια, έκταση, και ξεκινάει από την Ιερισσό και προχωρεί προς προς την οριοθετημένη εκείνη γραμμή που αρχίζει το Άγιον Όρος μετά την Ουρανούπολη, κάπως ομαλά, και από εκεί ανεβαίνει η γραμμή της πορείας του εδάφους και φτάνει στην πυραμίδα, την πέτρινη, που πλέον έχει αποψηλωθεί, που είναι 2.033 μέτρα ύψος, την πυραμίδα του Άθωνα, την κορυφή που λέγεται εκεί, που είναι ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο ύψος, εκεί που είχε κάποτε παλιά του Ποσειδώνα το άγαλμα που είχε σαν μάτια δύο μεγάλα διαμάντια που άστραφταν σαν φάρος και έδειχναν σαν φάρος τη νύχτα. Αυτή λοιπόν η χερσονησίδα ονομάστηκε Άθωνας, και βέβαια δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, ίσως κάποιος κάποια είναι προελληνική ονομασία. Υπήρξαν εκεί σχέδια του Δεινοκράτη να κατασκευάσει την περιοχή, να έχει τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν το δέχτηκε αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος και απέκλεισε την κακοποίηση αυτού του θαυμάσιου παραδείσου, που έγινε στη συνέχεια με τα χριστιανικά χρόνια, έγινε το περιβόλι της Παναγίας. Εδώ λοιπόν ο Ξέρξης λέγουν ότι είχε κόψει την διόρυγα, οι άλλοι επιστήμονες ότι είχε βάλει σανίδες με λίπος που γλιστούσαν και τραβούσαν με βαρούλκα, με αλυσίδες τραβούσαν τα πλοία από τον κόλπο τον Σιγητικό, στον κόλπο, από τον κόλπο της Ιερήσου, στον κόλπο τον Σιγητικό. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπήρχε εκεί μια προϊστορία. Προ Χριστού υπήρχαν ελληνικές πόλεις που ήταν ασφαλώς, αφού ο Χριστός δεν είχε έρθει, ήταν ιδωλατρικές, σαν η Θήσος, Κλεονέ, Δίων, Ολόφυξος, Ακρόθο, η Απολωνία και άλλες μικρές πόλεις, και υπάρχουν πολλά βρήματα αρχαιολογικά, και κυρίως εμείς θα αναφερθούμε στην ιστορία του μοναστικού βίου εκεί στο Άγιον Όρος. Ο μοναχισμός λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, είναι μια μορφή ζωής κοινωνικής, κοινωνικότερης από τη ζωή των πόλεων. Εμείς ζούμε σε πολυκατοικίες και δεν γνωρίζουμε ποιος μένει στο άλλο διαμέρισμα. Στη μοναστική πολιτεία υπάρχει κοινωνία. Όλοι είναι γνωστοί, όλοι κοινωνούν, όλοι επικοινωνούν, όλοι ζουν αδελφωμένοι μέσα στην αγάπη, στην ταπείνωση και στην υπακοή και στο ενδιαφέρον
ώστε αλληλοπεριχωρούν με τέτοιον έντονον, θα λέγαμε, αριθμό που νιώθουν ο ένας να είναι μέσα στον άλλον και όλοι να περιχωρούν στις καρδιές όλων. Ο μοναχισμός λοιπόν εκπίδησε σαν ένας τρόπος ζωής μετά τις κυρίως τους διωγμούς, μετά την παύση των μαρτυρίων και των παλαιστρών που οι Άγιοι Χριστιανοί γίνονται μάρτυρες και θυσίαζαν τη ζωή τους. Τώρα είναι ένας άλλος τρόπος θυσίας και μαρτυρίου η άσκηση, η μοναχική λοιπόν από τα γη που έχει ιδανικά την παρθενία, την αγνότητα δηλαδή, την ψυχική και σωματική, την ακτιμοσύνη, την πτωχία δηλαδή, την υπακοή και την άσκηση, την σκοπή του θελήματος, τη σκοπή των παθών, για να φτάσει κανείς μέσα σε αυτή την κατάσταση της απαθίας, της κατά Χριστόν ενεργού απαθίας, που δεν είναι απραξία, απάθεια δηλαδή, αναισθησία, αλλά είναι ακινησία των του κακού, των κακών παθών, των αλόγων παθών και κίνησης των ελόγων παθών, δηλαδή της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της αγρυπνίας, του ζήλου, του ιεραποστολικού και λοιπά. Οι μονές λοιπόν παντού παρήκμασαν λόγω της επιδρομής των μομεθανών. Στο δε Άγιον Όρος οι μονές παντού άρχισαν να εκμάζουν, και διότι υπάρχει και τον 8ο αιώνα υπάρχει οικονομαχία που χτυπούν τα μοναστήρια οικονομάχοι, σπέβδουν στο Άγιον Όρος οι μοναχοί. Είναι λοιπόν το Άγιον Όρος η Ακρόπολης Ορθοδοξίας και η προμετωπίδα του Ανατολικού Μοναχισμού. Δεν έχουμε λοιπόν άλλη μοναστική πολιτεία. Το Άγιον Όρος έμεινε. Βέβαια έχουμε και τα Μετέωρα, θα πείτε, έχουμε και την Πάτμο, έχουμε και την Πάρο, αλλά είναι μικρές μοναστικές πολιτείες αυτές που τις ταλαιπωρούν πολλές φορές οι τουρισμοί. Περιβόλη λοιπόν της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Περιβόλη της Παναγίας. Διότι ακριβώς το ζήτησε η Παναγία σαν δώρο από τον Κύριο Ιησού Χριστόν, όταν παρέπλεε παρά την Μονή των Ιβήνων στη βορεινή πλευρά μαζί με τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, και ήθελε να μεταβεί στην Κύπρο στον Λάζαρο που ανέστησε ο Χριστός, που είχε γίνει επίσκοπος εκεί στην Κύπρο, ο Λάζαρος αυτός. Έπιασε τρικυμία, κατέβηκαν λοιπόν στη βορεινή πλευρά, εκεί που είναι η Μονή Ιβήνων, θαύμασε η Παναγία την ομορφιά του τοπίου και είπε στον Κύριον της και Θεόν της, τον Ιησού Χριστό, να της τον χαρίσει, και είπε ο Κύριος, όπως λέγει η παράδοση, «Έστω ο τόπος ούτως κλήρωσος, ας είναι, λέγει, δική σου κληρομιά και περιβόλαιον σου και περιβόλη δικό σου και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτήριος των θελώντας Αθήνε». Ακόμα και λιμάνι που θα σώζονται όσοι θέλουν να σωθούν. Ονομάστηκε λοιπόν Άγιον Όρος, διότι ακριβώς κατοικήθηκε από μοναχούς, το ονόμασε ο ίδιος ο λαός Άγιον Όρος, και μάλιστα κατοχυρώθηκε η ονομασία αυτή, επισημοποιήθηκε με χρυσόβουλο του Κωνσταντίνου Νέτα του Μονομάχου τον 10ο αιώνα, Άγιον Όρος. Η παράδοση αναφέρει, όπως και ο Παναγιώτης Χρήστος, ένα θαυμάσιο μεγάλο τόμο, το Άγιον Όρος, που το βλέπει επιστημονικά. Υπάρχουν μοναχοί από τον 4ο-5ο αιώνα. Κάποιοι λέγουν ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκτισε τα μοναστήρια, όπως φερεπίν τη Μονή Κωνσταμονή του. Υπάρχει παράδοση, βέβαια δεν τα έχουμε αυτά απόλυτα ιστορικά παληθεύσει και απόλυτα ξυχνιάσει με διασταυρώσεις ιστορικών πληροφοριών. Λέγουν ότι το μοναστήρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου το γκρέμισε ο Ηλιανός ο Παραβάτης και το ενοικοδόμησε πάλι ο Θεοδόσιος ο Μέγας. Πολλές παραδόσεις υπάρχουν ότι η μοναστική πολιτεία του Αγίων Όρους αρχίζει να φαίνεται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, δηλαδή από τον 4ο αιώνα. Και βέβαια η ακμή του Αγίου Όρους συνεχίζεται μετά την οικονομαχία, και έχουμε στην ιστορία μαρτυρίες γραπτές, συγκεκριμένες, επίσημες, του Αγίου Όρους, της παρουσίας του Αγίου Όρους. Το 843, όπως ξέρουμε, γίνεται η σύνοδος κατά των οικονομάχων και υπέρ της αναστολής των Αγίων Εικόνων, με την Αγία Θεοδώρα, την αυτοκράτηρα αυτή, και τον Μιχαήλ, τον ανήλικο βέβαια αυτοκράτηρα, τον γιο της. Και εκεί βλέπουμε να υπάρχουν τα ονόματα Πέτρο Αθωνίτου και Ευθυμίου Αθωνίτου,
Υπάρχει λοιπόν η αναφορά τον 9ο αυτόν αιώνα, το 843, ότι υπάρχει Άγιον Όρος και υπάρχουν μοναχοί Πέτρος και Ευθύμιος οι Αθωνίτες. Το 885 το Άγιον Όρος γίνεται Άβατον, με χρυσόβουλο του αυτοκράτορος Βασιλείου Πρώτου του Μακεδόνος. Να δούμε τώρα δύο λόγια πάλι, πολύ συνοπτικά θα είμαστε σήμερα, πολύ συνοπτικοί. Πώς οργανώνεται ο μοναχικός βίος στο Άγιον Όρος? Πέρασε λοιπόν τρία στάδια. Του ασκητισμού, δηλαδή του ερημητισμού, ένας-ένας είναι δύο-δύο σε σπηλιές. Του κοινοτισμού, κάποια μικρά σπιτάκια, πολλά σπιτάκια, μια κοινότητα, μια λαύρα. Και τελικά μεγάλα μοναστήρια που έχουν ασφάλεια, τείχη για να μην τους φάζουν οι πειρατές, και άλλους να ζυμώνει, άλλους να ψένει το ψωμί, άλλους να έχει την τράπεζα, άλλους να μαγειρεύει, άλλους να ψαρεύει, άλλους να καλλιεργεί, άλλους να έχει το διακόνημα του εκκλησιάρχη, του εκκλησιαστικού, να ετοιμάζει την εκκλησία κλπ. Άλλους αρχοντάρες να δέχεται τους επισκέπτες, οργανωμένη δηλαδή μοναστική ζωή. Έχουμε λοιπόν τους ερημίτες, έχουμε τις λαύρες κατόπιν, όπως έχουμε την καθέδρα των γερόντων και την του Αγίου Κλίμεντος, την λαύρα. Έχουμε στη συνέχεια τη λαύρα στις Καριές, που είναι μια κοινότητα μοναστική. Καριές λοιπόν ήταν η συνέχεια της μορφής του κοινοτικού, θα λέγαμε, ασκητισμού, που έκανε μια κοινότητα, πολλά σπιτάκια ανεξάρτητα, και μεταξύ τους είχαν μια ενότητα, μια διοίκηση κλπ. Είχαν τον πρώτο που διοικούσε την κοινότητα αυτή. Αλλά να δούμε τώρα τον οργανωμένο μοναχιστικό βίο στο Άγιον Όρος. Τον ιδρύει αυτόν τον οργανωμένο βίο με την πρώτη μεγάλη μονή, την Κοινοβιακή, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, ο οποίος ήταν φίλος του Νικηφόρου Φωκά, του αυτοκράτορα, και είχαν δώσει όρκο μαζί και οι δύο, ο Νικηφόρος Φωκάς αυτοκράτορας και ο Αθανάσιος, άρχοντας μεγάλος της πόλεως, να πάνε στο μοναστήρι να ασκηθούν εκεί και να αγιαστούν. Αλλά ο Νικηφόρος Φωκάς δεν τα κατάφερε και ζούσε ασκητικά στο παλάτι και με ένα χιτώνα, θα λέγαμε, σκεπαζόταν και ξάπλωνε να κοιμηθεί κατά γης. Είχε ασκητική, θα λέγαμε, ζωή πολλές φορές, και έπαιρνε ευλογίες και συμβουλές από τον Αθανάσιο τον Αθωνή, και του έδωσε μεγάλο πλούτο χρήματα και ολόκληρο πλοίο που του μετέφερε τα πράγματα, τα αναγκαία και εργάτες, για να χτίσει τη Μεγιστή Λαύρα, που είναι στο Άκρον, κάτω ακριβώς από την πυραμίδα αυτή, την ψηλή κορφή του Άθωνα, κοντά βέβαια στη θάλασσα, γύρω στη μισή ώρα πέχει με τα πόδια από την θάλασσα. Αυτή η Μεγίστη Λαύρα, το μεγαλύτερο μοναστήρι στο Άγιον Όρος, εκτίθηκε το 963, και βέβαια υπήρξε ένα πρόβλημα. Ένας Παύλος, ο ξηραποταμινός, του κακοφάνηκε, επειδή δεν ακτίζει πέτρινα κελιά, μεγάλες εκκλησίες, ο Αθανάσιος Αθωνίτης, και να έχουν πλέον παράθυρα, να έχουν ξύλινα παράθυρα για να μην μπαίνει μέσα το ανεμοβρόχι και οι πέντε άνεμοι, και τους κακοφάνει. Και είχαν μάθει λοιπόν να είναι σε παράγκες ξύλινες, μέσα σε σπηλίες, και έκανε αντίδραση στην πόλη. Πήγε στην πόλη λοιπόν ο Παύλος ο Ξεροποταμίνος, που έκτισε τη Μονή Ξεροποτάμου στη συνέχεια. Και εκεί λοιπόν ο Τσιμισκής έλαβε τον λόγο να ρυθμίσει την διαφορά, και επεκράτησε λοιπόν η γνώμη του Αθανασίου Αθωνίτου, ότι καλό είναι να κτίζονται λοιπόν οργανωμένα μοναστήρια, με εκκλησίες, με κελιά, να είναι κοντά οι μοναχοί προστατευμένοι και κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση ενός γέροντα του ηγουμένου. Και έτσι έγινε το πρώτο τυπικό, το 971-72, το πρώτο τυπικό λοιπόν του Αγίου Όρους. Στη συνέχεια λοιπόν ο Αθανάσιος Αθωνίτης άνοιξε τις πύλες του Αγίου Όρους να έρθουν και ξένοι, να έρθουν και αλλοεθνείς, οπότε κατέθεσαν Γεωργιανοί, Αρμένοι και άλλοι. Ακόμα είχε αφήσει και Λατίνους από το Αμάλφι Ιταλίας να φτιάξουν ένα μικρό μοναστηράκι των Αμαλφινών, που είναι βορεινότερα από την Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Και έχουμε έτσι λοιπόν την ακμή της μοναστικής πολιτείας. Το 10ο αιώνα αρχίζουν να χτίζουν μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Δοχειαρίου, Φιλοθέου, Ξενοφόντος. Τον 11ο αιώνα έχουμε συνέχεια του Κοινοβιακού Βίου.
Ανακόπηκε λίγο η ακμή του Αγίου Όρους, γιατί είχαμε κάποια δεινοπαθήματα από επιδρομές. Επιδρομές πειρατών κλπ. Και έχουμε στη συνέχεια Χρυσόβουλο του Αλεξίου του Κομνηνού, ο οποίος καθιερώνει το απολύτως άβατον το Αγίου Όρους, ότι κανένα θηλυκό, είτε άνθρωπος είτε ζώο, δεν θα εισέρχεται στο Άγιον Όρος. Ξένοι λοιπόν μοναχοί, αλλά ο εθνής μάλλον, μην τους λέμε ξένους, δεν είναι ξένοι, είμαστε όλοι αδελφοί. Το Άγιον Όρος έχει, θα δούμε, γνωρίσματα αξιόλογα, θα πούμε στη συνέχεια. Έρχονται λοιπόν αλλοέθνης που νιώθουμε όλοι οι αδελφοί, Ήβρες, Λατίνοι, λοιπόν, Σέρβοι, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, και χτίζουν μονές, άλλες χτίζουν τον 12ο, άλλες τον 13ο. Έχουμε μια ταλαιπωρία στο 13ο αιώνα, επειδή το 1204 έχουμε την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους του Νοικιοντίου του 3ου, αυτού του λύκου του Πάπα. Και βέβαια ταλαιπωρούνται οι μοναχοί, οι οποίοι δέχονται επιθέσεις και σφαγές και λαϊλασίες. Στη συνέχεια έχουμε μια αντίδραση των μοναχών στον Μιχαήλ 8ο, τον αυτοκράτορα, τον παλαιολόγο, και τον Ιωνιβέκο, τον πατριάρχη, τον ανάξιο πατριάρχη, που δέχτηκε να υποτάξει την Ορθοδοξία στο Βατικανό χάρη μια ψευδένωση. Στο 14ο αιώνα έχουμε τους Καταλανούς πειρατές, οι οποίοι λιμένονται και το Άγιον Όρος, και ενώ χρησιμοποιούνται από τον Ανδρόνικο Δεύτερο, τον Κομνηνό, όμως τον Ανδρόνικο Δεύτερο, όμως αυτοί επιτίθεται και καταλαμβάνουν μονές του Αγίου Όρους, αρπάζουν τον θησαυρό των Αγίων Αγιωτικών Μοναστηριών και σφάζουν ακόμα και μοναχούς. Στη συνέχεια έχουμε το Χελανδάρι, το θαυμάσιο αυτό μοναστήρι, το σέρβικο που κτίζεται στη βορεινή πλευρά. Στη συνέχεια έχουμε το 15ο αιώνα, που έρχεται η Τουρκοκρατία, και μετά έχουμε την αποστολή του Αγίου Όρους μέσα στην Τουρκοκρατία, που πραγματικά αγωνίζονται οι μονές, αφού δεν ήταν δυνατόν πλέον να αντιδράσουν. Εδώ είχε πέσει η πόλη. Εδώ δεν μπορούσαν τα καράβια το αυτοκράτορα και η μικρή ενίσχυση με τον Ιστινιάννη να κρατήσουν την πόλη. Είχε πέσει η Θεσσαλονίκη το 1430, δηλαδή 23 χρόνια πρώτη πτώση τη Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορούσε λοιπόν το Άγιον Όρος να αντέξει, δεν είχε καμιά βοήθεια, και προτιμήσαν, αντί να σφαγούν οι μοναχοί και να κάψουν και να γκρεμίσουν τα μοναστήρια, να δεχτούν λοιπόν την επικυριαρχία του Μωράτου Δευτέρου, ο οποίος του έδωκε προνόμια και τους άφησε ήσυχους, και έδιναν λοιπόν κάποιο φόρο. Οι μοναχοί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Αυτά τα προνόμια τα αναγνώρισε ο Μωράτο δεύτερος, ο Μάμεθ δεύτερος, ο Ποστητής, που κήρυξε την πόλη, και μάλιστα αναγνώρισε σε σουλτανικό φυρμάνι και σε κατ' επανάληψη μάλιστα αναγνώρισε την προσευχή που κάμουν στον Άγιον Όρος. Η χώρα, λέγει, αυτή από την οποία νύχτα και ημέρα ευλογείται το όνομα του Θεού, και είναι ως καταφύγιο των πτωχών και των ξένων, αξίζει να το προστατεύσουμε. Και το προστάτευσε λοιπόν ο Μωάμεθ ο δεύτερος, δηλαδή όσον εννοούμε προστασία, να μην γκρεμίσουν και να μην κάψουν και να μην σφάξουν και να μην το κλέψουν. Τέτοια προστασία θεωρούμε, γιατί και ακόμα υπήρχαν πειρατές που ελιμένονται τις περιοχές εκείνες. Έχουμε στον 16ο αιώνα την τελευταία μονή που συμπληρώνει τον κύκλο των μονών, τη Μονή Σταυρονίκη ήταν. Και στη συνέχεια έχουμε την παρακμή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Οπότε επί τουρκοκρατίας είναι το Άγιον Όρος σε κάποια αφάνεια. Δημιουργείται μια τάση προς τον ιδιόρθυμο βίο. Δεν έχει μονή να θρέψει μοναχούς και επισκέπτες. Και τελικά έχουμε μια θαυμάσια παρατάφτα προσφορά του Αγίου Όρους στην υπόδουλη πατρίδα μας, στο υπόδουλο γένος. Είναι το Άγιον Όρος το 17ο και 18ο αιώνα, η εστία η πνευματική που δίνει τους λογίους, τους γραμματισμένους, τους σοφούς, τους πατριάρχες, τους επισκόπους, τους ιερείς, τους δασκάλους, τους ιεροκήρυκες. Και έχουμε την Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία είναι δίπλα ακριβώς από την Μονή Βατοπεδίου,
που βγάζει θαυμάσιους μαθητές και διδάσκουν ο Ευγένιος Βούλγαρης, Ανάσιος Πάριος. Εκεί σπούδασε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ο μεγαλύτερος άνδρας του γένους μας μετά την άλωση. Άνευ αυτού δεν θα είχαμε ελευθερία στο γένος μας. Και γνωρίζουμε ακόμη ότι το Άγιον Όρος είχε και τυπογραφείο στη Μεγίστη Λαύρα, που ετύπωνε βιβλία και εξυπηρετούσε και την Επανάσταση. Γνωρίζουμε ότι το 21 το Άγιον Όρος δεν κάθισε με το κομποσκήνι και το κελί, αλλά πολλοί πήραν τον δρόμο να στρατευτούν και να δώσουν τον αγώνα με τα σπαθιά και τα καριοφύλια. Αυτά τα λίγα σαν εισαγωγικά, και να δώσουμε τώρα στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ξέρουμε ότι κάποια συμπληρωματικά για τον χαρακτήρα του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος λοιπόν, το οποίο έχει 20 μονές που τώρα σχεδόν έχουν γίνει όλες κοινόβιες, έχει 8 σκήτες, έχει και είναι και οι διόρθυμες βέβαια σκήτες και κοινόβιες, έχει πολλά κελιά και όπως είπαμε διαβατικά, καλύβες, καθίσματα, ησυχαστήρια. Και βλέπετε να δείτε τα καρούλια, και τα ησυχαστήρια στα καρούλια είναι στην άκρη της ακτής, και γύρω στα 30 μέτρα ύψους πάνω από τη θάλασσα, και εκεί είναι σαν να κρεμασμένα στον αέρα αυτές οι αετοφολίες. Και εκεί θα κάνουν μήνες να κατεβούν να πάρουν λίγο νερό οι πατέρες όσοι είναι εκεί. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν άλλο για το Άγιον Όρος, παρά να πούμε τώρα λίγα, πάρα πολύ λίγα, για να σφραγίσουμε τη σημερινή μας ομιλία για το Άγιον Όρος. Βέβαια δεν δείξαμε εικόνες, θα δείξουμε σε άλλη εκπομπή. Το Άγιον Όρος λοιπόν έχει αυτό το μήνυμα να δώσει στον κόσμο, και θα παρουσιάσουμε τον χαρακτήρα του Άγιου Όρους, τον βασικό χαρακτήρα. Λοιπόν, το Άγιον Όρος είναι, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο κέντρο χριστιανικού ορθοδόξου μοναχισμού, και έχει τους βασικούς αυτούς τέσσερους χαρακτήρες επιγραμματικά. Πρώτον, είναι λοιπόν ότι είναι ορθόδοξων οικουμενικών κέντρων, όχι οικουμενιστικών που ανακατεύει ορθοδοξία, παπισμό, αιρέσεις και παραθρησκείες και θρησκείες. Όχι οικουμενιστικό, δεν έγινε ούτε θα γίνει. Όσο και αν οι παπικοί, και με τις εκθέσεις τους, όπως είχαμε πει πρόπεση Τζοβάνι Βέκο, αποσκοπούν να το κάνουν τουριστικό κέντρο, δεν θα γίνει. Αυτό δεν θα αφήσει η Παναγία και ο Χριστός. Λοιπόν, είναι πανορθόδοξο οικουμενικό κέντρο. Είναι λοιπόν, έχει την ορθόδοξη οικουμενικότητα, ο πρώτος χαρακτήρας. Δεν εξαιρεί κανένα λαό, κανένα έθνος, αρκεί να είναι ορθόδοξοι, μπορούν να κάνουν μοναστήρι, μπορούν να εγκαταβιώσουν και να ενταχθούν σε κάποια μοναστική πολιτεία ή να πάρουν κάποια καλύβα, κάποια σκήτη, κάποιο σπίτι και να μείνουν μοναχοί. Δεύτερος λοιπόν χαρακτήρας του Αγίου Όρους, έχει λοιπόν την σφραγίδα η διοίκησή του της δημοκρατικής, θα λέγαμε, του δημοκρατικού πνεύματος. Δεν είναι αυταρχικό το Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια και οι οικούμενοι λένε πως είναι αυταρχικό. Όχι, υπάρχει η δημοκρατική συνείδηση και το δημοκρατικό πνεύμα στην διοίκηση, και αλλάζουν τα διακονήματα, και βέβαια βγάζουν τον ηγούμενο όταν βέβαια δεν θέλει ή παρατείται, ή όταν ακυρωθεί η εκλογή του, εκλέγουν αυτοί οι πατέρες των άλλων ηγούμενων. Ένα τρίτο στοιχείο, και καταλήγουμε, είναι το πνεύμα της θυσίας, του αγώνος, της ασκήσεως, της θυσίας, και εκεί οι Άγιοι Πατέρες μοχθούν, υδρώνουν και ασκητικά, με στην ταπείνωση και στην διάλυση, θα λέγαμε, του εγώ, του εγωισμού, και στην μόρφωση του προσώπου του αληθινού, αλλά κοπιάζουν και χειρονακτικά, και είναι ο χώρος που χύνεται ο περισσότερος υδρότας και χειρονακτικής εργασίας και ασκητρικοί υδρωτές, μετάνοιες, αγώνες. Και μόνο να καθίσεις 8 ώρες και πλέον στην εκκλησία για τις ακολουθίες, και μάλιστα το καλοκαίρι που κάνει και ζέστη, φτάνει ο κόπος και ο μόχθος.
Και στη συνέχεια τέταρτο μήνυμα είναι της υπερβατικής, θα λέγαμε, ανυψώσεως, μεταμορφώσεως και κοινωνίας με τον Άγιον Θεό. Όλα είναι προσευχή στο Άγιον Όρος. Όλα τα πάντα είναι προσευχή. Ακόμα και η τράπεζα, στην οποία διαβάζουν κάποιο κείμενο, αυτός που έχει το αναγνώστο το διακόρυμα τη στιγμή εκείνη, και οι άλλοι σιωπηρά, χωρίς να ακούγονται τα κουτάλια και τα πυρούνια, τρώγουν, πίνουν το λίγο κρασάκι και ακούν ή τον λόγον και τη συμβουλή του ηγουμένου και κάποιου επισκέπτου επισήμου, ή ακούν το ανάγνωσμα του κειμένου από τη γραφή, από τους πατέρες, τους μεγάλους πατέρες. Αγαπητοί τηλεθεατές, με δύο λόγια σήμερα περιγράψαμε την Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, δηλαδή το Άγιον Όρος. Πολλοί άνδρες μπορούν να το επισκεφθούν, γυναίκες δεν μπορούν. Θα φροντίσουμε λοιπόν να ικανοποιήσουμε την περιέργεια των γυναικών, το να δείξουμε κάποιες εικόνες σε άλλη εκπομπή και να πούμε για την μυστική λειτουργικότητα της Αγιορείτικης Πολιτείας. Προς το παρόν, αρκούμεθα σε αυτά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.